εδώ πέρα τώρα έχουμε τον δικό μας τον Θοθ και τον Άνουβι που είναι ο θεός τσακάλι του κάτω κόσμου. Ένα από τα καθήκοντα του Θοθ είναι την ώρα που ο Άνουβις ζυγίζει τον νεκρό και τα αμαρτήματά του τα οποία φέρει. Μην νομίζετε ότι το κυνήγι της αμαρτίας είναι μάλλον αποκλειστικότερο του χριστιανισμού, αλλά υπάρχει και στην Αιγυπτιακή θρησκεία. Είναι λοιπόν από τη μια μεριά ο νεκρός με όλα του τα αμαρτήματα και από την άλλη μεριά ένα φτερό. Εάν τα αμαρτήματα του νεκρού είναι πιο βαριά από το φτερό, κάτι που θα καταγράψει εδώ ο Θοθ που είναι και μετρητής και γραφέας, τότε την πάτησε. Εάν είναι πιο ελαφριά, τότε θα έχει την αιώνια ζωή μέσα από μια διαδικασία με την οποία θα σηκωθεί και θα ενωθεί με τον ήλιο. Απλώς μας ενδιαφέρει ότι ο Θοθ, όπως γενικότερα η μαθηματική, αναλαμβάνει όλες τις εργασίες που έχουν σχέση με μέτρηση. Αυτό που λέει, για έλα εδώ, εσύ που είσαι καλός στα μαθηματικά, κάνουμε την πρόσθεση. Λοιπόν, να μιλήσουμε λοιπόν για τους γραφείς που είναι οι βασικοί φορείς της επιστημονικής γνώσης. Κάτω από τους ιερείς, αλλά σε πάρα πολλές σημαντικές, είναι και οι ίδιοι οι ιερείς, κυρίως του Άμωνα, αλλά σε πάρα πολύ σημαντικές περιπτώσεις, όπως άλλωστε συνέβη στην αναγεννησιακή Αγγλία, χρησιμοποιούν την ιεροσύνη τους για να έχουν πρόσβαση στη γνώση και μετά αναπτύσσουν τη γνώση αυτών. Εδώ λοιπόν έχουμε τους μαθητές της σχολής γραφέων, έχουν στο ένα τους χέρι τον πάπυρο και στο άλλο τους χέρι τον κάλαμο με τον οποίο γράφουν. Προφανώς αυτό προέρχεται από τον τάφο κάποιου σημαντικού γραφέα. Και εδώ βλέπουμε γιατί ο Θοθ είναι ο θεός των γραφέων και της επιστήμης, γιατί λέει όπως οι ύβηδες σκύβουν και χώνουν το ράμφος στο χώμα για να βρουν τα σαλιγκάρια, έτσι και οι γραφείς σκύβουν για να βουτήξουν την πένα στο μελάνι. Και εδώ έχουμε μια άλλη αναπαράσταση του Θοθ. Εδώ πάλι σχολή γραφέων μαζί με τον κύριο καθηγητή. Αυτό είναι η κλασική εικόνα γραφέα που εκτελεί το καθήκον του. Και να δούμε τώρα σε τι γλώσσα γράφουν οι αρχαίοι Αιγύπτιοι. Υπάρχουν κατά βάση τρεις γλώσσες. Τρεις γραφές μάλλον, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων και γι' αυτό μπορούμε να ξέρουμε και τι ακριβώς έγραφαν, είναι τρεις γραφές αλλά ίδια γλώσσα. Η μία, η πιο πρωτόγονη, είναι η ιερατική, η ιερογλυφική γραφή, η οποία πάει κατευθείαν από τα σύμβολα σε αυτό που σημαίνουν. Θα κάνουμε ένα μάθημα ιερογλυφικών με δύο λέξεις αμέσως μετά. Αυτή τώρα η ιερογλυφική γραφή σώζεται κυρίως στα σκληρά μνημεία. Δηλαδή είναι σκαλισμένη σε πέτρες, σε βράχους και ούτω καθεξής. Εξέλιξη της ιερογλυφικής γραφής είναι η ιερατική γραφή, στην οποία παίρνουν ας πούμε αυτό εδώ το συμβολάκι και του κρατάνε, να και εδώ άλλη μια μαθηματική διαδικασία, κρατάνε τη μορφή του και φτιάχνουν ένα γράμμα. Αυτή πια είναι η ιερατική γραφή, είναι γραφή σαν τη δική μας, με αλφάβητο. Απλώς είναι πολύ περισσότερα τα γράμματα από 24 ή 26. Και υπάρχει μια τρίτη μορφή γραφής, η οποία είναι η δημοτική. Είναι υπεραπλουστευμένη ιερατική γραφή και είναι αυτή που κυριαρχεί στην Αίγυπτο στην εποχή των Πτολεμαίων και είναι και μια γραφή η οποία λίγο πολύ κάπου 1700 χρόνια μετά, την εποχή που πηγαίνουν οι πρώτοι Ευρωπαίοι ως κατακτητές στην Αίγυπτο, είναι ψιλοκατανοητή. Όχι απόλυτα, αλλά είναι ψιλοκατανοητή. Ο κύριος εδώ Σαμπολιόν κατάφερε να μεταφράσει πρώτα τη δημοτική γραφή. Και αν κατάφερε να το κάνει, είναι επειδή του έκατσε αυτό το υπέροχο μνημείο, που είναι το ίδιο κείμενο, ένα κείμενο γραμμένο την εποχή του Πτολεμαίου του Πέμπτου, είναι γραμμένο σε τρεις γλώσσες, είναι
στα ιερογλυφικά, γιατί είναι γραμμένο σε πέτρα, στη δημοτική, την απλοποιημένη ιερατική γραφή, και στα ελληνικά. Είναι, αυτό δεν το ήξερε ο Σαμπολιόν, κάποια στιγμή το κατάλαβε, ότι είναι το ίδιο ακριβώς κείμενο, γραμμένο στα ελληνικά, στη δημοτική και στην ιερογλυφική. Επομένως, η δημοτική, είπαμε ότι ήταν μια γλώσσα που κάποιοι άνθρωποι στην Αίγυπτο ήξεραν ακόμα να τη διαβάζουν. Μιλάμε για το 1800 που έγινε η εκστρατεία του Ναπολέοντα στην Αίγυπτο. Αυτό λοιπόν το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να αποκαταστήσει μια σχέση ανάμεσα στα ελληνικά και τη δημοτική. Αφού κατάλαβε ότι ήταν το ίδιο κείμενο και το κατάλαβε από αυτές τις δυο-τρεις λέξεις που μπόρεσαν να του πούν ότι αυτές σημαίνουν αυτό το πράγμα. Βρήκε τις ίδιες λέξεις στα ελληνικά και από εκεί έκανε την αποκατάσταση ελληνικά-δημοτική. Το επόμενο βήμα που είναι και το πιο δύσκολο και το πιο σημαντικό είναι η αποκατάσταση της σχέσης ανάμεσα στη δημοτική και τα ιερογλυφικά. Και ακόμα και σήμερα οι Αιγυπτιολόγοι μόνο έτσι μπορούν να μεταφράσουν αιγυπτιακά κείμενα από τους παπύρους που βρίσκουν και που ανακαλύπτουν. Παίρνουν τον πάπυρο στην ιερατική γραφή, έχουν ένα κώδικα που να το μεταφέρει στη δημοτική, από τη δημοτική το μεταφέρουν στα ιερογλυφικά και πια τα ιερογλυφικά ξέρουν σχετικά καλά να τα διαβάζουν. Να, δύο λέξεις στα ιερογλυφικά. Εδώ λοιπόν είναι η ύβιδα που σκάβει. Και αυτό το σύμβολο στα ιερογλυφικά σημαίνει βρέση. Στον πάπυρο του Αχμές, το μαθηματικό πάπυρο, οπουδήποτε είναι άσκησης να ευρεθεί τρίγωνο που υπάρχει αυτό το σύμβολο. Αυτό είναι το ιερογλυφικό σύμβολο που αντιστοιχεί στο ιερατικό σύμβολο που είναι αυτό εδώ, βλέπετε την αντιστοιχία. Αυτό υπάρχει στον πάπυρο, ο μεταφραστής το κάνει έτσι και ξέρει ότι σημαίνει βρέση. Πάμε τώρα εδώ μας ενδιαφέρει αυτό εδώ το σύμβολο, το ιερατικό και το ιερογλυφικό, που σημαίνει ίσον. Όπως θα δούμε μετά, αυτά εδώ είναι αριθμητικά σύμβολα. Πάμε λοιπόν μετά από όλα αυτά στα αιγυπτιακά μαθηματικά. Η παλαιότερη πηγή που έχουμε για τα αιγυπτιακά μαθηματικά είναι ο πάπυρος της Μόσχας. Ένας πάπυρος που χρονολογείται στο 1900 π.Χ. Δεν είναι πάρα πολύ καλά συντηρημένος, ούτε πλήρης, και ο οποίος μας δίνει μια γενική ιδέα του τι μαθηματικά κάνανε. Το πιο σημαντικό έργο είναι ο πάπυρος Ρίντ. Είναι ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο με παραδείγματα, δια παραδειγμάτων των μαθηματικών της εποχής. Η μία του όψη είναι εξαιρετικά κουραστική αλλά αρκετά ενδεικτική. Έχει απλώς τη διαίρεση του 2, τα πηλίκα της διαίρεσης του 2, δια όλους ή δια όλων, λέμε Μαρία. Όποτε το λέω, με διορθώνει και μου λέει το άλλο, αλλά έχω την υποψία ότι ό,τι και να πω μου λέει το σωστό είναι το άλλο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, τους περιττούς αριθμούς από το 3 μέχρι το 101. Υπάρχει δηλαδή το πηλίκο 2 δια 3, 2 δια 5, 2 δια 7, 2 δια 9 μέχρι 2 δια 101. Θα εξηγήσουμε μετά γιατί ήταν πολύ σημαντικό αυτό το σκονάκι. Και από την πίσω μεριά του παπύρου, άμα τον κοιτάτε ανάποδα, είναι από την μπρος μεριά του παπύρου, έχει προβλήματα από πάρα πολύ απλά, θα σας περιγράψω μερικά στη συνέχεια, μέχρι προβλήματα που μας δείχνουν πώς αντιμετώπιζαν την έννοια της εξίσωσης, μάλλον την πρακτική διαδικασία της εξίσωσης, χωρίς να έχουν την έννοια της εξίσωσης, και την πρακτική διαδικασία της τριγωνομετρίας, χωρίς να έχουν βέβαια την ίδια την έννοια της τριγωνομετρίας. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο δερμάτινος κύλινδρος, ένα από τα ελάχιστα γραπτά μνημεία που δεν είναι πάνω σε πάπυρο, που επίσης έχει κάποιες μαθηματικές ασκήσεις, και σκόρπια κομματάκια από παπυράκια εδώ και εκεί που βρίσκουμε ένα-δυο προβλήματα. Όλη η μετάδοση της μαθηματικής γνώσης πάντως γίνεται δια παραδειγμάτων. Να λοιπόν,
και όλα όσα ξέρουμε για τον Αχμές είναι αυτά που λέει ο ίδιος. Αυτό το βιβλίο αντιγράφηκε το έτος 33, τον τέταρτο μήνα της εποχής των πλημμυρών. Τρεις ήταν οι εποχές των Αιγυπτίων, θα τις πούμε σε λίγο. Κάτω από τη μεγαλειότητα του προχρεωμένου βασιλέα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου, Άου Σερ Ρε, σε ομοιότητα με γραπτά των παλαιότερων, που δημιουργήθηκαν την εποχή του βασιλέα της Άνω και Κάτω Αιγύπτου, Ναμά Ετρέ. Και ο γραφέας Αχμός αντέγραψε ετούτη τη γραφή. Εδώ τώρα, όχι ότι θα μπορέσουμε να βγάλουμε και απόφαση, υπάρχουν δύο εκδοχές. Η μία εκδοχή είναι ότι υπήρχε ένας ολοκληρωμένος πάπυρος, ένα πλήρες διδακτικό εγχειρίδιο μαθηματικών, παλαιότερο, αυτό που λέει εδώ, και το οποίο αυτός απλώς αντέγραψε. Η άλλη είναι ότι έπαιξε λίγο πολύ αυτός ο Αχμές, γιατί λέει, πάλι δεν είμαστε σε θέση να ξέρουμε αν πραγματικά η μετάφραση είναι με γραπτά των παλαιότερων που δημιουργήθηκαν ή με γραπτό του παλαιότερου που δημιουργήθηκε. Δηλαδή η ιδέα ότι αυτός ο Αχμές έπαιξε κατά κάποιον τρόπο το ρόλο του Αιγύπτιου Ευκλήδη, δηλαδή ότι μάζεψε όλη τη μαθηματική γνώση της εποχής της πριν από αυτόν και την κατέγραψε σε αυτά τα, πώς άλλαν και τα φροντιστηριακά βιβλία, σε 105 απλά παραδείγματα, τα μαθηματικά και τέτοια πράγματα. Δεν ξέρουμε και δεν θα μάθουμε ποτέ τίποτα από τα δύο. Επειδή εμένα μου αρέσει να έχω μπροστά μου έναν άνθρωπο, εγώ χωρίς κανένα σοβαρό λόγο τίνω προς τη δεύτερη άποψη. Ότι δηλαδή ο Αχμές δεν ήταν ένας απλός αντιγραφέας, αλλά είναι καθαρά προσωπικό και συναισθηματικό. Αλλά πράγματι ένας άνθρωπος που έκανε μια σύνθεση των μαθηματικών της εποχής πριν από αυτό. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν στην Αιγυπτιακή αριθμητική. Να σας πω, δεν ξέρω, αυτό το έχω φτιάξει μόνος μου. Από το σχέδιο υπάρχει, είναι ένα από τα παλιότερα ντοκουμέντα, είναι από το πέτρινο χερούλι μιας ράβδου, που είναι η ράβδος του βασιλέα Μίνη από ό,τι λέει, η οποία έχει αυτή την αριθμητική παράσταση. Τα χρώματα τα έβαλα εγώ για να νομίζετε και καλά, το έγινα εγώ με κάποιες περιόδους ακτίνες και το διάβασα. Δεν έχει καμία σημασία, το χρώμα είναι και πλάκα. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τους αριθμούς. Το σύστημα το Αιγυπτιακό δεν είναι θεσιακό, δηλαδή δεν μοιάζει με το δικό μας με την έννοια ότι η θέση του αριθμού δίνει και την αξία. Το 3 στο τέλος του αριθμού σημαίνει 3, ενώ στη δεύτερη από το τέλος θέση σημαίνει 30, στην τρίτη σημαίνει 300. Δεν είναι θεσιακό. Είναι όμως δεκαδικό, δηλαδή 10 μονάδες μιας τάξης δημιουργούν μια μονάδα ανώτερης τάξης, και αντί να είναι θεσιακό είναι επαναληπτικό. Δηλαδή αν θέλω να πω 3 δεκάδες, γράφω 3 φορές το σύμβολο των δεκάδων και όχι το σύμβολο του 3 στη θέση των δεκάδων. Δεν ξέρω αν βλέπετε τη διαφορά. Ωραία. Επομένως, έχουμε το 1, που όπως είναι πάρα πολύ φυσικό είναι ένα μπαστούνάκι. Το 10, που είναι αυτό λένε είναι το χερούλι ενός καλαθιού. Το 10 στη δευτέρα, το 100, που είναι ένα τυλιγμένο σκηνή. Να θυμηθώ στο τέλος να σας πω και μία πατάτα που σας είπα χτες και μου επισήμανε ένας φίλος, αλλά που μπαίνει μέσα στο πλαίσιο, αλλά δεν έχει σχέση με την έγκριση, θα το πούμε μετά. Το 1000 που είναι το άνθος του λωτού, το 10.000 που είναι ένα δάχτυλο που δείχνει, το 100.000 και η αριθμητική τους πρέπει να σταμάταγε κάπου εκεί. Πρέπει να πούμε όμως ότι ήδη έχουν ξεπεράσει τους Έλληνες. Γιατί οι Έλληνες σταματούσαν στο μύρια. 10.000. Υπάρχει το 100.000 που είναι πάρα πολύ σημαντικό και ανακάλυψα πρόσφατα γιατί χρησιμοποιούσαν αυτό το σύμβολο. Όχι, δεν το ανακάλυψα σε κάποιον που το έχει ανακαλύψει, όχι. Λοιπόν, αυτό είναι ένα ψάρι που λέγεται tadpole. Δεν ξέρω στα ελληνικά πώς λέγεται. Το οποίο τι κάνει. Αφού γονιμοποιήσει τα αυγά του, τα καταπίνει και τα κυοφορεί μέσα του και κάποια στιγμή κάνει εμετό χιλιάδες ψαράκια. Άρα κατά κάποιο τρόπο αυτό το ψάρι είναι το σύμβολο της αυθονίας. Αφού κάποια στιγμή κάνει ένα «Α» και βγαίνουνε. Αυτό το ψάρι είναι και το σύμβολο της αυθονίας πέρα από τα μαθηματικά
στην Αιγυπτιακή παράδοση και το σύμβολο του 100.000. Και κάποια στιγμή όταν αρχίσαμε να μετράμε και άλλα πράγματα, προσθέθηκε και το σύμβολο του 1 εκατομμυρίου, το οποίο είναι ένας άνθρωπος με τα χέρια σηκωμένα ψηλά. Τώρα εδώ υπάρχουν δύο ερμηνείες από τους Αιγυπτιολόγους. Η μία είναι ότι προσπαθεί να κρατήσει όλο τον κόσμο ένας τόσο μεγάλος αριθμός. Η άλλη είναι έρεμα να μου ένας αριθμός, δηλαδή ότι είναι η έκπληξή του για το πόσο μεγάλος είναι αυτός ο αριθμός. Επομένως, τι σημαίνει αυτή η επιγραφή που κατάφερα να διαβάσουμε τη χρήση περιοδών ακτίνων? Σημαίνει 1, 2, 3, 4 εκατοντάχιλιαρα, έτσι, 4. Άρα 400.000 βόλτα. Εδώ τώρα, για να δω, να μην κάνω τις πράξεις μόνος μου. Υπάρχει αυτό εδώ, τι είναι, πόσο είναι? 1 εκατομμύριο, γράφτε το. Αυτό εδώ είναι, είναι δύο άνθη του λωτού, βλέπετε, δεν τα γράφουν και λίγο, είναι δύο άνθη του λωτού. Δύο δάχτυλα και πάλι 4 εκατοντάχιλια, άρα έχουμε 1.400.000. Τα δάχτυλα τι είναι, είπαμε, δεκάδες χιλιάδες, 400 λοιπόν, 20.000 και αυτά τα δύο λωτή, 1.422.000 κατσίκες. Έρε μάνα μου κατσίκες. Και εδώ τώρα τι έχουμε, έχουμε πάλι 1 εκατοντάχιλιαρο και δύο δάχτυλα είναι αυτά, άρα τι είναι αυτό, 120.000, 120.000 σκλάβοι. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό το σύμβολο είναι σκλάβοι, γιατί δηλαδή έχουν τα χέρια τους από πίσω, άρα είναι. Δεν είναι. Ωραία λοιπόν. Σας τα δίνω στις σημειώσεις που θα υπάρχουν στο CD, θα είναι αυτή η εικόνα, είναι λίγο πιο καθαρή και στα ελληνικά, εντάξει το είδατε, είναι πάλι η αριθμή όπως τους είπαμε πριν. Εδώ πέρα τώρα έχουμε πέτρινα μνημεία τα οποία φέρουν αυτούς τους αριθμούς. Αυτά εδώ είναι τα τυλιγμένα σκοινιά που είχαμε πει ότι είναι το 100, έτσι. Λοιπόν, για να κάνω μια άσκηση αριθμητικής. Πόσο κάνει αυτό? Εντάξει, ωραία. Λοιπόν, οι Αιγύπτιοι έχουν και κλάσματα. Και οι Βαβυλώνοι έχουν κλάσματα. Κάποια άλλη φορά θα πούμε τη φοβερή ακρίβεια μετρήσεων και πράξεων βαβυλωνιακών με κλάσματα. Οι Αιγύπτιοι τώρα τι κλάσματα έχουν? Έχουν μονάχα, αποκλειστικά, μοναδιαία κλάσματα. Δηλαδή κλάσματα με αριθμητή το 1. Αν θέλετε, στην πραγματικότητα δεν έχουν κλάσματα, έχουν αντιστρόφους. Έχουν το 1 δεύτερο, το 1 τρίτο, το 1 τέταρτο, το 1 πέμπτο, το 1 έκτο. Δεν έχουν την έννοια του αριθμητή και του παρονομαστή, γι' αυτό και στο σύμβολό τους δεν γράφουν καθόλου αριθμητή. Γράφουν το σύμβολο του κλάσματος και μόνο αυτό που σήμερα θα λέγαμε παρονομαστή. Η μοναδική εξαίρεση είναι το 2 τρίτα. Αλλά αν το καλοσκεφτείτε, για κοιτάξτε το σύμβολο του 2 τρίτα και πείτε μου πώς θα μπορούσε και το 2 τρίτα να είναι στην πραγματικότητα ένας αντίστροφος. Για κοιτάξτε το αυτό. Αυτό είναι το σύμβολο του 2 τρίτα, έτσι. Δεν είναι τυχαία άνισες οι γραμμές. Δεν θα τις βρείτε ποτέ ίσες. Είναι 1/1,5. Δηλαδή είναι λάθος να πούμε ότι κάποια στιγμή τους μπήκε στο μυαλό ότι ρε παιδάκι με ένα τρίτο και ένα τρίτο κάνει 2 τρίτα. Όχι. Το 2 τρίτα που τους είναι πάρα πολύ χρήσιμο είναι απλώς το 1/1,5. Άρα κατά κάποιο τρόπο κακώς ίσως λέμε είχαν μοναδιαία κλάσματα. Δεν είχαν κλάσματα, είχαν μόνο αντιστρόφους. Εντάξει. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν. Εκτός τώρα, όπως και εμείς στα κείμενά μας γράφουμε καμιά φορά το 1 δεύτερο, το γράφουμε και ολογράφος. Εδώ λοιπόν τώρα έχουμε το πιο σημαντικό φυλαχτό της αιγυπτιακής θεολογίας, είναι το μάτι του όρου. Αυτό εδώ τώρα είναι το ιερογλυφικό σύμβολο για το 1/8. Αυτό για το 1/16. Αυτό για το 1/2. Το 1/4, το 1/32, το 1/64 και όλα μαζί συνθέτουν το μάτι του όρου. Γιατί είναι
Το είναι βέβαια η γεωμετρική πρόοδος, ένα δεύτερο, ένα τέταρτο, ένα όγδοο. Γιατί τώρα οι εικασίες πάλι, είπαμε ότι όσο πιο πολύ προς τα πίσω πάμε, τόσο πιο πολλές εικασίες κάνουμε και τόσο λιγότερα πράγματα αποδεικνύονται. Γιατί είναι τόσο σημαντικό φυλακτό? Γιατί ένα τσάκαρκι για να ανασυνθέσει τη μονάδα. Τι του λείπει? Του λείπει άλλο ένα 64ο για να φτιαχτεί η μονάδα. Αυτή είναι λοιπόν λίγο πολύ η εξήγηση. Αυτό είναι πάλι ένα. Το προηγούμενο ήταν ζωγραφισμένο μάτι για να αναδεικνύει τα σύμβολα. Εδώ πέρα είναι από κανονικό μνημείο το μάτι του Όδη. Ωραία.